εδώ για την ομάδα της Λάρισας. Οι τελευταίες παρατηρήσεις του διαιτητή του κ. Κασναφέρη προς τους ποδοσφαιριστές. Όλα είναι έτοιμα. Σερμπάν εκτελεί αυτό το φάουλ και χρειάστηκε η επέμβαση του Σακέλα Ρόπουλου, του τερματοφύλακα της Παναχαϊκής, για να διώξει την μπάλα σε ένα κόρνερ που είναι και το πρώτο στον σημερινό αγώνα. Βράσιμε στο 19ο λεπτό τη συνάντηση. Στο σημείο του κόρνερ έχει κατευθυνθεί ο Σερμπάν, ο οποίος σήμερα ξεκίνησε με την αρχική ενδεκάδα. Εκτελεί και αυτό το κόρνερ από κοντά. Απίστευτη ευκαιρία χάνεται για την ομάδα της Λάρισας στο 19ο λεπτό τη συνάντηση να ανοίξει το σκορ. Φτάσει εσύ στο 20ο λεπτό της συνάντησης. Ένα φάουλ εδώ το οποίο εκτελείται και παραλίγο να κεραυνοβοληθεί η εστία της Παναχαϊκής και με την ομάδα της Λάρισας παραλίγο να πετύχει το πρώτο γκολ στο παιχνίδι. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία χάνεται στο 20ο προς 21ο λεπτό της συνάντησης για την ΑΕΛ. Η μπάλα παραμένει πάντως στην κατοχή των παικτών της ΑΕΛ. Είναι παλιά του Σερμπάν αυτή. Πολύ αδύναμη κεφαλιά, προσπάθησε να φτιάξει το σουτ μέσα στην περιοχή. Συνεχίζει να φτιάξει με τον Αμπούνα το σουτ και η μπάλα out. Όρθιον ολόκληρο στάδιο Αλκαζάρ. Περίμενε ότι θα ήταν αυτή η φάση που θα έμπαινε τον γκολ της Λάρισας. Το γκολ όμως δεν ήρθε. Τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και ένα ολόκληρο στάδιο Αλκαζάρ έχει ξεσηκωθεί. Ο Σερμπάν εκτελεί αυτό το κόρνερ από κοντά. Απίστευτη ευκαιρία χάνεται. Άλλη μια σπουδαία ευκαιρία χάνεται για την ομάδα της Λάρισας. Το 0-0 παραμένει και η αγωνία κορυφώνεται. Η ομάδα της Λάρισας έχει την υπεροχή. Δεν έχει όμως μέχρι στιγμής κάποιο γκολ στο ενεργητικό της. Ο Σερμπάν πέρασε την μπάλα για τον Κυπαρίσι. Ο Κυπαρίσις είναι εκείνος εκεί που παλεύει. Όπως επίσης και ο Παλαιολόγος τώρα που είναι κάτοχος. Ευκαιρία για σουτ. Βγάζει πολύ καλή πάσα. Το σουτ του Διγκόζη. Απίστευτο. Η τύχη της Έλλης, συγγνώμη, σκοντάφτει στο δοκάρι. Η μπάλα δεν καταλήγει στα δίχτυα. Χιλιάδες Λαρισαίοι φιλάθλοι δεν πιστεύουν ότι η τύχη της Έλλης σκόνταψε στο δοκάρι. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τα συναισθήματα τόσων χιλιάδων Λαρισαίων φιλάθλων. Το 0-0 παραμένει. Ενώ το στάδιο Αλκαζάρη συνεχίζει να πάλεται στο ρυθμό που δίνουν χιλιάδες Λαρισαίοι φιλάθλοι. Διγκόζης μέσα στην περιοχή του σουτ. Απίστευτη. Μία ακόμη απίστευτη ευκαιρία χάνεται. Ο Σακελαρόπουλος είναι εκείνος που με την επέμβαση του δεν άφησε την μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα μετά το σουτ του Διγκόζη. Αυτή η φάση στο 14ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Το 0-0 παραμένει. Διγκόζης. Βαθιά η παλιά του. Διγκόζη. Αναζητούν τον γκολ της Λίτρου στους παίκτες της Έλλου. Κυπαρίσης και είναι το πέναλτι. Ο κύριος Κασναφέρης υποδεικνύει εδώ στη φάση με τον Κυπαρίση την εσχάτη των ποινών. Και από ό,τι φαίνεται είναι αυτό το πέναλτι που θα λυτρώσει όχι μόνο την ομάδα της Λάρισας, αλλά χιλιάδες λαρισαίους φιλάθλους που σήμερα έχουν κατακλείσει το στάδιο Αλκαζάρ. Η μπάλα έχει στηθεί στα 11 μέτρα. Ρυθμικά πλέον οι λαρισαίοι φιλάθλοι ζητούν ένα γκολ. Θέση έχει πάρει ο Διγκόζης απέναντι από την μπάλα και είναι το 1-0. Έστω και στην εκπνοή του αγώνα, έστω και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, η Λάρισα καταφέρει να πετύχει αυτό το πολύ ζήτητο, το χρυσό γκολ που της δίνει τους 3 βαθμούς της νίκης. Ένα ολόκληρο στάδιο Αλκαζάρ ξεσπά σε πανηγυρισμούς. Όλοι καρδιοχτύπησαν. Επιτέλους λοιπόν για τη Λάρισα ήρθε αυτό το γκολ της λύτρωσης. Το γκολ λοιπόν που λυτρώνει τους πάντες. Ένα γκολ που ήρθε αρχικώς από την ανατροπή του Κυπαρίσου, ο οποίος σήμερα έχει και την ονομαστική του εορτή. Ήταν λοιπόν το δώρο του Κυπαρίση πλέον προς τους λαρισαίους φιλάθλους. Ένα δώρο του Κυπαρίση που ανέλαβε ο Διγκόζης να το μετατρέψει με εύστοχο χτύπημα πέναλτι σε γκολ.